Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Κοντά μας έχουμε έναν πολύ σημαντικό γιατρό, τον καθηγητή ορθοπαιδικής χειρουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ελευθέριο Τσιρίδη, ο οποίος παράλληλα πρέπει να πούμε ότι είναι και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Είναι μαζί μας, μιλάμε για σοβαρά θέματα ορθοπαιδικά, για δύσκολες περιπτώσεις. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος, θα μιλήσουμε για περισσότερο δύσκολες περιπτώσεις. Στο πρώτο μέρος, μιλήσαμε φυσικά για την καθημερινότητα, για αυτά που κάνετε καθημερινά, πολλές φορές την εβδομάδα, για επεμβάσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα που έχουμε με το ισχύο μας, με την αρθροπλαστική βασικά του ισχύου και του γόνατος. Μιλήσαμε για τη STAR, για μια πάρα πολύ σημαντική, όπως μας είπε ο κύριος Τσιρίδης, επέμβαση, προσπέλαση ουσιαστικά του ισχύου, που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και καλή ποιότητα δίνει στους ασθενείς. Τώρα θα πάμε λίγο σε πιο βαριά ζητήματα, σε λίγο πιο δύσκολα. Θα μιλήσουμε για τις δυσπλασίες, θα πούμε τι είναι οι δυσπλασίες, όπως επίσης θα πούμε και για τις αναθεωρήσεις. Τι σημαίνουν οι αναθεωρήσεις του γόνατος και του ισχύου. Θα δούμε και μαρτυρίες και πάλι, συνδυάζοντας τα όλα αυτά. Κύριε καθηγητέ, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τις δυσπλασίες. Όταν λέμε δυσπλασία, τι ακριβώς εννοούμε? Πάρα πολύ απλά. Οι άνθρωποι, όταν γεννιόμαστε, τα ισχύα μας πρέπει να είναι μέσα στην λεκάνη, κανονικά, στην κοτήλη, όπως το λέμε, το άνοιγμα της λεκάνης. Αν αυτό δεν συμβεί, βέβαια τώρα με τις καινούργιες εξελίξεις, τα υπηρηχογραφήματα που κάνουν τα παιδάκια κλπ., τα προλαμβάνουμε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως θέλουμε ο σκελετός μας. Mm-hmm. Εξελίσσεται με έναν τρόπο που τελικά η άρθρωση δεν είναι εκεί που τη θέλουμε. Mm-hmm. Η άρθρωση είναι λίγο έξω, η κοτήλη είναι λίγο αβαθής, η κεφαλή μπορεί να έχει διαφορετικό σχήμα. Γενικά υπάρχει δυσκολία, την οποία την αντιλαμβάνεται ο ασθενής όχι αμέσως στη ζωή, μπορεί να την αντιληφθεί στα 20-25 και να αρχίσει να τον ενοχλεί στα 40. Mm-hmm. Τότε λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι αυτοί σε εμάς και τότε μπορεί να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα σαν αυτό εδώ. Τι είναι, ότι είναι κάπως περίεργη η λεκάνη, έτσι. Δηλαδή, κάπως τα πόδια είναι κολλημένα προς τη λεκάνη, οι αποστάσεις είναι μικρές, οι κεφαλές δεν φαίνονται καλά, υπάρχει παράδοξο σχήμα, αντί να είναι στρογγυλές, θυμίζουν μανιτάρι. Εδώ έχουμε λοιπόν δυσπλασίες. Αυτές είναι δύσκολες εγχειρήσεις. Η ανατομία εδώ δεν είναι η ίδια. Οι σχέσεις των οστών δεν είναι οι ίδιες. Η κατεύθυνσή τους είναι διαφορετική. Εδώ χρειάζεται μεγάλη τεχνική κατάρτιση. Είναι όμως επεμβάσεις οι οποίες γίνονται. Πρέπει να γίνονται σε ειδικά κέντρα από ειδικούς γιατρούς, ώστε το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό. Μάλιστα. Δεν πρέπει να γίνονται στην τύχη. Mm-hmm. Και το αναφέρουμε αυτό και το φέρουμε στην εκπομπή σας, γιατί ο ελληνικός πληθυσμός έχει αυτό το πρόβλημα. Είναι αναγνωρισμένο, είναι γενετικά προσδιορισμένο. Mm-hmm. Συμβαίνει σε κάποιες περιοχές του πλανήτη. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, στην Νότια Κίνα, υπάρχει πάρα πολύ. Οι Ιάπωνες μπορεί να το έχουν σε ποσοστό 70%. Τι λέτε? Η Βόρειος Ελλάδα το έχει, η Κρήτη το έχει, η Αλβανία το έχει. Όλο αυτό το τόξο του Βορρά, Βόρεια Ιταλία, Γαλλία, το βλέπουμε. Δεν υπάρχει σκανδιναβικές χώρες, δεν υπάρχει Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και δεν υπάρχει εμπειρία. Μάλιστα. Δείτε λοιπόν αυτήν εδώ την περίπτωση, δείτε πώς παραμορφώθηκε αυτή η πλευρά, έτσι. Πολύ δύσκολες επεμβάσεις, θέλουν σχεδιασμό, πρέπει να ξέρουμε τη σταθερότητα της άρθρωσης, το πόδι μπορεί να μακρύνει, να βραχυνθεί, έχουμε διάφορες εκδοχές. Το βάζουμε λοιπόν γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζουν ανάμεσά μας, φοβούνται να έρθουν στο γιατρό. Πολλοί γιατροί τους αμήνονται προς την επέμβαση, γιατί είναι λογικό ότι δυσκολεύονται, φοβούνται να κάνουν την εγχείρηση και δεν πειράζει. Αυτά τα περιστατικά μπορούν να έρθουν στην ειδική υπηρεσία ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εμείς είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό το πράγμα, να εξυπηρετήσουμε και συναδέλφους. Ναι. Α, ωραία. Ναι. Βεβαίως. Καλά κάνετε και το λέτε. Κύριε καθηγητά, νιώθουν και πόνο αυτοί οι άνθρωποι? Βέβαια. Δεν έχουν καλή ποιότητα στη ζωή. Μα το ανακαλύπτουν γιατί περπατάν περίεργα και αρχίζουν να πονούν νωρίς. Και λένε τι μου συμβαίνει. Γεννούν παιδιά και μετά από λίγο καιρό αρχίζουν να περπατάνε στο μέσο της ζωής περίεργα ή να πονάνε. Mm-hmm. Κάνουν μια ακτινογραφία, βλέπουν μια περίεργη εικόνα και κολλάνε. Mm-hmm. Πρέπει να έρθουν σε ειδική υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες εικόνες τις οποίες θα δείξουμε σε σχέση με τις δυσπλασίες, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε επόμενο θέμα, το οποίο αναφέρεται στις αναθεωρήσεις. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για τις δυσπλασίες? Θα ήθελα να το κλείσω λέγοντας στους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Πρώτον, να μην φοβούνται. Ναι. Υπάρχει υπηρεσία και μπορούν να θεραπευτούν. Πολύ δεύτερον, ωραία. Χρειάζονται ειδικές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε ειδικά κέντρα. Ναι. Άρα λοιπόν, να μην απογοητευτούν εάν η πρώτη πληροφορία που θα πάρουν πίσω είναι ένα «Α, τι είναι αυτό, δεν χειρουργείται». Όχι. Mm-hmm. Χειρουργούνται και το τρίτο, χειρουργούνται εδώ στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να απευθυνθούν ούτε στο εξωτερικό ούτε πουθενά αλλού.
Το δικό μας, για παράδειγμα, κέντρο είναι κέντρο αναφοράς. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτό, δημοσιεύουμε, ξέρουμε τι μας γίνεται. Έχουν ελπίδα να ζήσουν μια εξαιρετικά καλή ποιότητα ζωής. Απλά θα κάνουν επέμβαση πολύ νωρίτερα από τον γενικό πληθυσμό που θα κάνει επέμβαση στα 60, mm-hmm. μπορεί να γίνει επέμβαση στα 40. Δεν πειράζει. Ωραία. Αν γίνει καλά η εγχείρηση, έχει βαθμό επιβίωση 35-40 χρόνια. Τέλεια. Να μην ανησυχούν. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να βάλετε και εμφυτεύματα, δηλαδή να βάλετε προθέσεις, να βάλετε εμφυτεύματα προκειμένου. Κανονικό εμφύτευμα. Απλά διαφορετικό, με διαφορετική τεχνική. Εξατομικευμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Κατά ίσως... κάποιο τρόπο, ναι, όχι. Αλλά εξατομικευμένη η επέμβαση με άλλο συνδυασμό προθέσεων, πιο μικρές, πιο στενές, με άλλο βαθμό σταθερότητας. Αυτά τα κρίνει ο γιατρός και πρέπει να γνωρίζει όλες τις τεχνικές αυτές να τις προσαρμόσει στον ασθενή. Ωραία. Να δούμε τώρα αναθεωρήσεις. Άλλο θέμα. Φυσικά, το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς θα μιλήσουμε φυσικά για αναθεωρήσεις αρθροπλαστικής ισχύου και γόνατος. Ναι. Να πούμε πρώτα για το ισχύο, ναι. Γιατρέ. Τι σημαίνει, καταρχήν, να πούμε γενικότερα τον όρο, τι σημαίνει αναθεώρηση, προκειμένου και να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Αν και είναι. Φαίνεται ότι είναι σχετικά εύκολο να το καταλάβει. Ξέρουν πια οι ασθενείς, γιατί έχει γίνει τόσο συχνή η χειρουργική του ισχύου και του γόνατος, η αρθροπλαστική, που προφανώς και η επιπλοκή της γίνεται συχνή. Mm-hmm. Η αναθεώρηση λοιπόν είναι κάτι να μην πάει καλά. Τι μπορεί να μην πάει καλά? Η πρόθεση να τοποθετηθεί λάθος, να βγαίνει από τη θέση της, να μολυνθεί, να χαλαρώσει, να σπάσει, να φθαρούν τα στοιχεία της. Mm-hmm. Αυτές είναι περίπου όλα τα σενάρια. Mm-hmm. Και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί με μια μη λειτουργική άρθρωση. Mm-hmm. Ή μπορεί να έρθουν και σε ένα σημείο πολύ προχωρημένο, μετά από μια λίμωξη της περιοχής, όπου να έχει φαγωθεί και mm-hmm. το οστούν πάνω mm-hmm. και κάτω. Mm-hmm. Σύνθετα προβλήματα, πρέπει να βγει η παλιά πρόθεση, να αφήσει ό,τι αφήσει μέσα και να μπει μια καινούργια, της οποίας το σενάριο ανακατασκευής όμως δεν είναι απλό καθόλου. Mm-hmm. Πρέπει ο χειρουργός να έχει όχι μόνο εμπειρία. Πρέπει να έχει κατάρτιση και εμπειρία. Δεν είναι μόνο η εμπειρία, θέλει και κατάρτιση. Πρέπει να έχει σενάριο 1, 2, 3 mm-hmm. και να πηγαίνει από το 1 στο 3, στο 2 με ευχέρεια και κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Mm-hmm. Εδώ ο σχεδιασμός μπορεί να ανατραπεί την ώρα της επέμβασης, γιατί η αφαίρεση των υλικών από μέσα, της προηγούμενης πρόθεσης, μπορεί να δημιουργήσει ένα πεδίο απρόβλεπτο. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο για αυτή τη μη προβλεψιμότητα. Mm-hmm. Και το σχέδιο αυτό δύσκολο. Πρέπει να είναι κάτω από έλεγχο. Ναι. Δεν πρέπει κανείς να βρεθεί σε αδιέξοδο. Είναι εγχειρήσεις υψηλού ρίσκου, υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Είναι όμως γίνονται. Και εδώ το μήνυμα, όπως και προηγουμένως, γίνονται και πρέπει να γίνονται και μπορούν και γίνονται εδώ στην πατρίδα μας σε ειδικά κέντρα. Κύριε καθηγητά, ουσιαστικά γίνεται αναδόμηση νέας πρόθεσης ναι. στη σωστή θέση, αυτό στη σημαίνει. Στη σωστή θέση, ναι. αλλά αναδομείται και το οστούν γύρω από αυτό. Ναι. Γι' αυτό και σας έχω εδώ ένα παράδειγμα. Εμείς ναι. τι κάνουμε πολλές φορές στον σχεδιασμό μας μέσα, ναι. βάζουμε την τριδιάστατη εκτύπωση. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν μια κοτήλη, η οποία μπορεί να φαίνεται λιγάκι, έχει φαρδίνει, έχει χάσει τη σφαιρικότητά της ναι. και δεν μπορεί να αναδομηθεί. Έχουμε και την αντίστοιχη ακτινογραφία. Είναι δηλαδή σχεδόν αδύνατο να ανακατασκευαστεί με τις τρέχουσες αρθροπλαστικές που έχουμε. Φτιάχνει λοιπόν η βιομηχανία, μας φτιάχνει αυτό, ναι. το οποίο δεν είναι μια συνηθισμένη πρόθεση, την παίρνουμε από το ράφι, ναι. την κατασκευάζουμε ειδικά για τον ασθενή, ναι. η οποία ταιριάζει γάντι όμως ακριβώς. εδώ μέσα. Έχει λοιπόν η βιομηχανία φτιάξει το κενό, το οστικό και έχει σχεδιάσει μαζί με μένα το τι θα μπει μέσα. Ναι. Και όχι μόνο έχει σχεδιάσει το τι θα μπει μέσα, ναι. έχει σχεδιάσει και το σκόπευτρο το οποίο θα μπει Αλίστευτε. Και μέσα από το οποίο θα σκοπεύσω να τοποθετήσω την πρόθεση αυτή με ειδικές βίδες. Αυτό είναι το περιστατικό και βλέπετε το χάλι στο οποίο ήρθε ναι. και πώς φτιάχτηκε ξανά. Αυτό που βλέπετε εκεί το μεγάλο είναι αυτό σε μεταλλική έκδοση, ναι, έτσι, γιατί, ναι, 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 το οποίο ναι, ναι. το βοήθησε αυτό το σκόπευτρο ναι, για να τοποθετήσει για να θέση. Καθόλου εύκολη εγχείρηση. Φαίνεται όταν πάρα μπαίνει πολύ δύσκολο, κανείς ναι. βεβαίως μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σώμα και βλέπει μία λεκάνη η οποία λείπει η μισή, ουσιαστικά πρέπει να έχει μία λύση τρισδιάστατη, προτυπωμένη. Αυτό γίνεται με 3D printing. Ναι. Τυπώνουμε μέταλλα που να ταιριάζουν στο ανθρώπινο σώμα. Εξαιρετικό. Αυτό είναι μεγάλη εξέλιξη. Πολύ μεγάλη εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό. Τα κάνουμε αυτά εδώ ναι. στη Θεσσαλονίκη και τα κάνουμε πολλές φορές. Ναι.
Να δούμε. Νομίζω ότι είχαμε και κάποιες άλλες εικόνες από τις αναθεωρήσεις. Ναι, ή όχι. Ήταν αναθεωρήσεις γόνατος. Να δούμε λίγο και αναθεωρήσεις. Άρα λοιπόν, αναθεωρήσεις γίνονται και στο ισχύο, γίνεται στο γόνατο. Φυσικά. Είναι δύσκολες επεμβάσεις. Δύσκολες, σημαίνει, γιατρέ, ίσως ότι. Τολμώ να το πω. Γιατί ότι έχει γίνει προηγούμενη επέμβαση, η οποία δεν ήταν πετυχημένη. Προηγούμενη ή προηγούμενες. Μπορεί να έχουν. Ναι. Αυτή η συγκεκριμένη. Να, δείτε για παράδειγμα εδώ, είναι ναι. μία επέμβαση γόνατος που δεν πήγε καλά. Είναι εμφανές. Ναι. Στην αριστερή πλευρά ότι έφυγε το γόνατο, βλέπετε έχει φύγει προς τα πίσω, έχει ξεκολλήσει από τη θέση του ουσιαστικά ναι. και δίπλα είναι ο τρόπος στο οποίο το φτιάξαμε, έβαλε μια άλλη κατασκευή, πολύ πιο σύνθετη όπως βλέπετε, ναι. πολύ πιο πυκνή ναι. Σε κατασκευαστικά μεγέθη, πραγματικά. Όμως ναι. δέθηκε και τώρα είναι στη θέση του, το πάνω, το κάτω και λειτουργεί. Ναι. Δύσκολες επεμβάσεις, γιατί πρέπει να βγάλεις και να βάλεις κάτι καινούριο, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο. Και αυτό που είπατε, γιατρέ, ότι είναι όχι μόνο δύσκολες, αλλά περιέχουν ουσιαστικά και το ρίσκο εκείνης της στιγμής. Γιατί εσείς δεν ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε κάποια στιγμή. Εμείς και... που τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, ξέρουμε ναι. τη βαρύτητα της επέμβασης. Τη βαρύτητα, γι' αυτό ναι. έχουμε και πολλά σενάρια, τα οποία τα έχουμε έτοιμα εκείνη τη στιγμή για να mm-hmm. τα χρησιμοποιήσουμε ένθεν και ένθεν της επέμβασης. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πηγαίνουμε για το σενάριο 1 και να πάμε στο σενάριο 3. Ναι. Τα έχουμε όμως και το 2 και το 3. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή η πλαστικότητα στη σκέψη mm-hmm. είναι αυτό, αυτό που είναι. Λέμε η κέντρα που αναφοράς. Έτσι, ναι. Συγκεκριμένοι γιατροί που κάνουν αυτή τη δουλειά ναι. και την ξέρουν να την κάνουν. Δεν είναι για τον καθημερινό ορθοπαιδικό αυτή η δουλειά. Ακριβώς. Με όλο το σεβασμό σε όλους τους συναδέλφους. Και είναι και κάτι που δεν θα ήθελα να κάνουν, γιατί θα στεναχωρηθούν αν δεν πάει καλά και δεν πρέπει να στεναχωρηθούν ούτε εκείνοι ούτε ασθενείς. Ναι. Ούτε είναι απλό για μας. Ναι. Αλλά είναι κάτι που το γνωρίζουμε και κάποιος την κάνει αυτή τη δουλειά ή την κάνει καλά. Ναι. Γι' αυτό επανερχόμαστε στο αρχικό σχόλιο. Εξειδικευμένα κέντρα που να αναγνωρίζονται εντός και εκτός χώρας. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Κάνουμε το συνέδριο σε λίγες μέρες. Το MAS με το οποίο θα τελειώσουμε τη συνέντευξη. Έρχονται 80 διεθνείς προσκεκλημένοι, άλλοι διαδικτυακά και άλλοι διαζώσεις. Και έρχονται κάποιοι από τη Βρετανία που μας λένε ακριβώς αυτό. Κέντρα αναφοράς αναθεωρήσεων στη Βρετανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5. Σε έναν περιορισμό 65-70 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο Λονδίνο υπάρχουν 2, για παράδειγμα, που έχει 15 εκατομμύρια πληθυσμό. Άρα και εδώ, κάπως έτσι. Ναι, 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 και εκεί θα έρθει και η πραγματικότητα. Πω, πολύ ωραία. Ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε ναι. σήμερα. Ναι, δύσκολα και ενδιαφέροντα. Τώρα, η κύριε Τσιριδή, να συνδυάσουμε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο πάλι, μας φεύγει ο χρόνος, να μιλήσουμε λίγο και για την παχυσαρκία. Τι ρόλο παίζει η παχυσαρκία, μπορούμε να την απομυθοποιήσουμε σε σχέση με τις αρθροπλαστικές? Είναι κάτι δύσκολο για τον ασθενή? Ναι, πολλοί ασθενείς με μεγάλο σωματικό βάρος ναι. τους αρνούνται ναι. οι γιατροί και καλώς μέχρι κάποιο σημείο τις επεμβάσεις των αρθροπλαστικών. Όμως υπάρχει ένα όριο. Ναι. Ένα όριο το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κανείς φαντάζεται. Ναι. Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει συναρπαστική δίαιτα πριν έρθει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μεγαλόσωμοι ναι. και εξ αυτού του γεγονότος έχουν πολύ βάρος. Ναι. Έχουμε λοιπόν εμείς ανθρώπους, ναι. κάνουμε τις επεμβάσεις και τους δίνουμε πίσω τη ζωή τους, ναι. αλλά είναι πάλι ειδικές επεμβάσεις. Είναι επεμβάσεις που θέλουν ειδική στήριξη. Είναι επεμβάσεις που θέλουν ειδική σταθερότητα. Mm-hmm. Ειδικές εγχειρήσεις για αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουμε να τους βλέπουμε να σέρνονται στα αναπηρικά καροτσάκια ναι, και να κουβαλούν και την κατάθλιψη και της παχυσαρκίας αλλά και της αναπηρίας. Οπωσδήποτε. Όχι, έχετε τους δίνουμε απόλυτο λύση. Δίκιο γι' αυτό. Ναι. Τους να δούμε μια λύση. Μαρτυρία που, η οποία είναι εξαιρετική και πραγματικά παρουσιάζει όλο το μέγεθος αυτού του θέματος. Και το ομολογεί θέματος. Και ο ίδιος ναι. ο άνθρωπος που. Από τη Νέα Πολωνία δίνει. Θεσσαλονικής, ο κύριος. Εξαιρετικός κύριος. Ο οποίος μιλάει εδώ πέρα, σας ευχαριστεί θερμά από ό,τι βλέπουμε και λέει γενικά πόσο καλό έκανε στη ζωή του και στην ποιότητα του. Το μήνυμα είναι ότι ένας ψηλός γερός άντρας με λίγο βάρος παραπάνω δικαιούται να έχει καλή ποιότητα ζωής και να γυρίσει στην εργασία του και στην οικογένειά του. Ας ακούσουμε λοιπόν τη μαρτυρία. Σας. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Χρήστος, του Δημητρίου και της Πολυτίμης και κατάγομαι από τη Νέα Πολωνία Θεσσαλονίκης. Πριν 41 μέρες υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής του αριστερού μελχίου ισχύου από τον καθηγητή ορθοπαιδικό χειρούργο κ. Τσιρίδη Ελευθέριο. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και δοξάζω τον Θεό που μας οδήγησε σε αυτόν τον εξαίρετο άνθρωπο που από την πρώτη κιόλας επίσκεψη στο ιατρείο του φρόντισε να με κάνει να αισθανθώ ασφάλεια για την επέμβαση και επίσης με βοήθησε διότι σωματικά ανήκω στην κατηγορία των υπαίβαρων
να με εξηγήσω ότι καλό θα ήταν να χάσω κάποια κιλά για την καλύτερη λειτουργία της επέμβασης κατά την ώρα της εγχείρησης και μετά την αποθεραπεία. Έτσι και έγινε, ακολούθησα ένα πρόγραμμα διατροφής, έχασα κάποια κιλά και με τη βοήθεια του Θεού στις 11 δεκάτου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι εδώ, δεν πονάω, έχω ευκολία στην κίνηση και πραγματικά είναι αυτό που με είχε πει και ο Στυρίδης από την αρχή, ότι θα γίνω άλλος άνθρωπος. Κύριε Στυρίδη, πραγματικά έγινε άλλος άνθρωπος. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Είδαμε τον κύριο αυτό πόσο ευχαριστημένος είναι. Τι έχετε να πείτε, έτσι κλείνω. Ένα μικρό μήνυμα. Ένα μήνυμα. Όποιος έχει λίγο παραπάνω βάρος, να μην φοβάται να μας μιλήσει. Ωραία. Δεν σημαίνει να ότι τολμάει. Να τολμά, έτσι. Να ζητά γνώμη. Υπάρχουν λύσεις, δίνουμε λύσεις. Πάρα πολύ ωραία. Γιατρέ, να πάμε τώρα σε άλλα θέματα λίγο, έτσι, που σχετίζονται και με την διεθνή δραστηριότητα και την προβολή ουσιαστικά. Πρέπει να πούμε βέβαια, πριν αρχίσουμε να αγγίζουμε και αυτά τα θέματα, ότι έχετε εκλεγεί από την πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ισχύου. Έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επίσης έχετε εκλεγεί και, πρόεδρος της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας. Είναι καλά τα λέω. Πολύ καλά τα λέτε. Ωραία. Άρα λοιπόν, εκτός από τα άλλα τα οποία έχετε και τους τίτλους και όλους αυτούς και θα διοργανώσετε και κάποια συνέδρια. Άρα λοιπόν, να πούμε και τι κάνετε τώρα σε αυτό το διάστημα με όλους αυτούς τους τίτλους που έχετε. Ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Πολύ σύντομα, ναι, είναι μια διεθνής διάκριση η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ισχύου. Μια εταιρεία πολύ ισχυρή, με πολυμελής, με πάρα πολύ δυνατή δραστηριότητα στην Ευρώπη. Με ανταγωνιστική διαδικασία γίνεται η Προεδρία, ανταγωνίζονται άνθρωποι. Αλήθεια. Δεν είναι καταπονομήν οι Προεδρίες. Και μάλιστα διαγωνίστηκα με έναν ισχυρότατο Βρετανό φίλο μου, ο οποίος έχασε. Συγχαρητήρια, κερδίσαμε, πήραμε ευχαριστώ. Τη θέση, έτσι. Και ως χώρα μας ενδιαφέρει. Και ως χώρα μας ενδιαφέρει, γιατί βέβαια. Ο ανταγωνισμός είναι και σε εθνικό επίπεδο. Η Ελληνική Ορθοπαιδική Εταιρεία, πάρα πολύ σημαντική, με τίμησε η ελληνική κοινότητα. Με ενδιαφέρουν τα κοινά και διεθνώς και στη χώρα μου, γιατί εμπεριέχουν την εκπαίδευση, την μετάδοση πληροφορίας, την ηθική και δεοντολογία και την πρόοδο της επιστήμης. Είστε πολυδιάστατη προσωπικότητα, δηλαδή προσπαθείτε να συνδυάσετε όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μέσα στην δομή της εκπαίδευσης μου. Την εμπειρία, την γνώση, την ειδικότητα, την προβολή έτσι, και της χώρας. Έτσι μεγάλωσα, έτσι εκπαιδεύτηκα και το γυρνώ πίσω. Ό,τι κάναν μαζί μου οι εκπαιδευτές μου, κάνω και εγώ τώρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τι θα κάνουμε τώρα τη συνέδρια. Διοργανώνεται. Το μεγάλο συνέδριο που έρχεται κάθε χρόνο, το MAST, γίνεται στη Θεσσαλονίκη, διεθνές, 80 διεθνείς προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο. Τεράστιο συνέδριο, το μεγαλύτερο συνέδριο αρθροπλαστικής που γίνεται στην Ευρώπη πάντα. Ναι. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από ένα άλλο συνέδριο που βρίσκομαι στην Πορτογαλία, με διεθνείς προσκεκλημένους. Αυτό είναι το μεγάλο συνέδριο που φέρνουμε στη χώρα κάθε χειμώνα. Εδώ βρίσκομαι, για παράδειγμα, στην Ουκρανία, που τώρα πια δεν είναι έτσι. Είναι βομβαρδισμένη, εδώ σε ένα πάνελ στο Κίεβο. Θα φέρουμε όμως και το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας του Ισχύου στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλο γεγονός για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο, μεγάλο, γιατί ευρωπαϊκά συνέδρια δεν έρχονται εύκολα στη χώρα, ούτε διεθνή συνέδρια. Και θα φέρουμε και το Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό στην Θεσσαλονίκη. Να μια εικόνα από το παρελθόν του MAST, από πέρυσι, διαδικτυακό, το πυκνό, αυτό, ναι. Με πάρα πολλές συμμετοχές και φέτος στην ίδια διάσταση. Έχουμε διεθνή παρουσία εδώ με Ιάπωνες φίλους μου, από την Ιαπωνία, από το Τόκιο μας μιλούν. Βλέπετε τους δύο Ιάπωνες, οι οποίοι διαδικτυακά είναι συνδεδεμένοι μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Και εδώ μια φωτογραφία από το επίσημο δείπνο, πάλι ενός διεθνούς συνεδρίου του MAST, που γίνεται, όπως λέω, κάθε χρόνο. Εδώ είναι όλοι οι ομιλητές που παρευρέθησαν εκείνη τη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, Έλληνες και ξένοι. Διεθνής δραστηριότητα. Να το λοιπόν, το νούμερο 9, επί 9 συναπτά έτη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, Advanced Arthroplasty, δηλαδή προκεχωρημένη αρθροπλαστική χειρουργική του ισχύου και του γόνατος, όλες τις σύγχρονες τεχνικές, απευθύνεται σε πολύ εξειδικευμένους γιατρούς, το καλύτερο διεθνές, ευρωπαϊκό, συγγνώμη, συνέδριο αυτή τη στιγμή, που πραγματοποιείται στον χώρο της Ευρώπης με αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Συγχαρητήρια. 16 με 18 Δεκεμβρίου. 16 εδώ 18 στην πόλη Δεκεμβρίου. Μας, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ σημαντικό. Προβάλλεται και η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη 100%. Παράλληλα. Έτσι. 100%. Και το επιστημονικό προσωπικό φυσικά, γιατί γίνονται παρουσιάσεις, εργασίες και όλα τα σχετικά. Τώρα, γιατρέ μου, να μιλήσουμε λίγο. Να κλείσουμε σιγά. Απλά ξέχασα να βάλω μια άλλη μαρτυρία, την θα τη βάλω τώρα στο κλείσιμο. Μια άλλη κυρία, η οποία ουσιαστικά έχει κάνει αρθροπλαστική ισχύου. Από ό,τι θυμάμαι, και θα τη δούμε πρώτα και μετά θα απαντήσουμε, γιατί θα τη σχολιάσουμε λίγο και θα κλείσουμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας και στη μία πλευρά, αλλά μετά και στην επόμενη. Για να δούμε λοιπόν τη μαρτυρία. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τσιού Μαριστέα. Είμαι από τη Βέρεια. Ήρθα εδώ στον κύριο Τσιρίδη. Έκανα αρθοπλαστική ισχύου πριν από 4 μήνες, 24 Μαΐου. Ήρθα σήμερα για επανεξέταση. Είμαι πάρα πολύ καλά, περπατάω άνετα, κάνω όλες μου τις δουλειές άνετα και χρωστάω τα πάντα, δηλαδή χρωστάω τη ζωή μου, το βάδισμά μου, την ευκολία μου. Ο κύριος Τσιρίδης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τίμιος, καταδεκτικός, ενδιαφέρεται για τους ασθενείς του, ενδιαφέρεται για όλα, για όλα. Ποτέ δεν μας άφησε, μας νοιαζότανε, μας πρόσεχε και συνεχίζει να μας προσέχει. Ναι, είναι μια εξαιρετικά συμπαθής κυρία και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μιλάει με μεγάλο ενθουσιασμό. Πρόσχαρη, για την, έτσι, ναι, πολύ και μιλάει με μεγάλο ενθουσιασμό για μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που προσλαμβάνουμε αυτή την αγάπη του ανθρώπου. Πραγματικά. Τι εκφράζει αυτό το βίντεο, εκφράζει την ικανοποίηση του ασθενούς μετά από μια πυκνή ιατρική πράξη που έγινε και στα δύο ισχύα. Ναι. Και είναι τόσο ευτυχής που μπορεί να περπατήσει και να γυρίσει πίσω στη ζωή. Δεν υπάρχει καλύτερη ικανοποίηση για ένα γιατρό. Και δεν είναι αυτό καθόλου διαφήμιση. Το πιστεύω. Δεν το χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι είμαστε καλύτεροι από κάποιους άλλους γιατρούς. Όχι, καθόλου. Είναι η χαρά που παίρνει πια και η φάση... Φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάτε. Η φάση της ζωής που ζω και το σημείο της καριέρας που βρίσκομαι δεν μου επιτρέπει πλέον, δεν υπάρχει λόγος για αυτή την ανταγωνισμότητα καθόλου. Είναι όμως η χαρά που... προσλαμβάνω από το ότι έκανα καλά έναν άνθρωπο και αυτό ακτινοβολεί στο πρόσωπό της και στην έκφρασή της. Πραγματικά. Και στη δήλωσή της. Κύριε καθηγητά μου, έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Ναι. Έτσι με ευχάριστα μηνύματα. Ναι. Μιλήσαμε και για εύκολες περιπτώσεις και για δύσκολες. Αρχίσαμε, είπαμε πρώτα για την μέθοδο, την προσπέλαση STAR, που είναι μια... και έχει και δικιά σας καινοτομία μέσα. Βεβαίως. Είστε διεθνώς αναγνωρισμένος σε σχέση με αυτό. Όπως επίσης μιλήσαμε για τις ρομποτικές αρθροπλαστικές, που είπατε πως είναι πραγματικότητα το ρομπότ και θα συνεχίσει να είναι. Αυτό ήταν μια απάντηση πολύ σοβαρή, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μιλάνε για το ρομπότ. Είπαμε αυτά όλα τα σχετικά με τι γίνεται με το ρομπότ. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρομπότ θα συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή μας και πιο εξελιγμένο και με άλλες μορφές, όπως είπατε, με τα robotics. Και παράλληλα, μιλήσαμε και για τις δυσπλασίες, για να ξέρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί και τις αναθεωρήσεις και ίσχυου και γόνατος. Σας ευχαριστώ θερμά. Και να μην φοβάται. Εγώ σας ευχαριστώ. Πείτε ένα μήνυμα έτσι κλείνοντας. Το μήνυμα είναι το εξής. Ναι. Η ιατρική εξελίσσεται, η καλή ιατρική επιμένει να εξελίσσεται και ελπίζουμε ότι υπηρετούμε την καλή ιατρική. Μία ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ανθρώπους να μην φοβούνται να απευθυνθούν και ένα μήνυμα. Ναι. Η εξειδίκευση στην ιατρική είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτή που δημιουργεί και την αιχμή του δόρατος και της έρευνας και της επιστήμης αλλά και της κλινικής πράξης. Ακριβώς. Εμείς αυτό αντιπροσωπεύουμε στο Ίκαρο, στο Τσιρίδης Orthopedic Institute. Αυτό κάνουμε και προσλαμβάνουμε την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την χαρά των ασθενών μας. Και σας ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσετε να το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να ξαναμιλήσουμε μαζί. Κάθε συνέντευξη είναι μια ξεχωριστή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε κάθε Κυριακή μαζί στις 10 σε επανάληψη την Τρίτη, όπως επίσης με ένα δεύτερο ιατρικό επικυρωθέμα, την Πέμπτη σε επανάληψη και πάλι το Σάββατο στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας. Thank you.